τι είναι το ντοκιμαντέρ για μένα. Να σας πω ότι δεν έχω έναν ορισμό, όπως δεν έχω και για άλλα πράγματα έναν ορισμό έτσι χαριτωμένο. Ξεκίνησα γιατί, να πω γιατί ξεκίνησα εγώ. Ασχολήθηκα με όλο αυτό γιατί η δουλειά μου ήταν διευθυντής φωτογραφίας. Πάντα με ενδιαφέρει η ιστορία και στη συνέχεια και τα συνεπακόλουθα που δεν μπορώ να, τότε δεν μπορούσα να τα ορίσω. Και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία που κινηματογραφούσα κάποιες ανασκαφές στην Αθήνα τότε τα παλιά χρόνια και εκεί μια αρχαιολόγος, την τελευταία μάλιστα μέρα που έκλεινε αυτή η ανασκαφή, μου λέει «Σε βλέπω ότι σε ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα ο πατέρας μου κάνει μια ανασκαφή στην Κρήτη. Μήπως ενδιαφέρει να έρθεις να τραβήξει, να δεις και να τραβήξεις». Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Αυτή ήταν η κόρη του Νικόλαου Πλάτωνα, που ήταν αρχαιολόγος. Και έτσι βρέθηκα το 1987 να είμαι όχι ένας επισκέπτης, όχι ένας περίεργος που βλέπει στην ανασκαφή τι γίνεται, αλλά κάποιος που έχει κάποιον οργανικό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν ήταν συνηθισμένο πράγμα εκείνα τα χρόνια. Και έτσι μπήκα σε αυτό το τρυπάκι και μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα-πρώτα είσαι υποχρεωμένος να μάθεις τόσα πράγματα γύρω από την ιστορία, γύρω από όλο αυτό, τι είναι ο χρόνος. Για να πας και να τραβήξεις μια ανασκαφή, ακόμη και σήμερα που είναι απλά τα πράγματα, τότε η κάμερα που χρησιμοποιήσαμε εμείς ζύγιζε 15 κιλά. Δεν είναι καθόλου απλό. Το έκανα με ένα αυτό για να μπω σε αυτή τη διαδικασία να μάθεις κάτι. Δεν ξέρω τι έμαθα. Νομίζω ότι αν κάνει τον κόπο κανείς και δει την ταινία, μπορεί να απαντήσει κανείς αυτό. Γιατί ένα χρόνο μετά ξεκίνησα να κάνω μια ταινία στην Ελευσίνα που η ταινία λέγεται «Αγέλαστος Πέτρα». Τον 7ο χρόνο περίπου τότε στην Ελευσίνα συναντάω ένα φίλο που τον ήταν μέσα στα πόδια μας εκεί που είχε καιρό να το δω. «Α, ακόμη εδώ είστε, ναι, ναι». «Και τι κάνετε?» Όχι, μου κάνει την ερώτηση, αυτές τις πονηρές ερωτήσεις που κάνεις και εσύ τώρα. «Από ποια μεριά το βλέπεις?» Και μένω ξύξυλος. Δεν ξέρω να απαντήσω. Από ποια μεριά το βλέπω. Έχω τραβήξει, τραβούσα επί 7 χρόνια. Αυτό, τους ανθρώπους, τις ανασκαφές, αυτό. Και παθαίνω μια καταθλίψη και λέω, αφού 7 χρόνια γιατί δεν έχεις μια τέτοια απάντηση, άρα άστα καλύτερα. Και κάποια στιγμή μου έρχεται το αυτό και το ρίκα. Και λέω, από τη μεριά του προσκυνητή. Πρέπει να πούμε ότι το η Ζάκρος, η Ελευσίνα, αν πιάσουμε αυτά τα δύο εν πάση περιπτώσει που έχω κάνει εγώ, είναι πάρα πολύ μεγάλα μεγέθη. Μα πάρα πολύ μεγάλα μεγέθη. Έχουμε μια τάση λίγο να τα φέρνουμε στα μέτρα μας τα πράγματα, για να τα διαχειριστούμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ μεγάλα μεγέθη. Το ντοκιμαντέρ είναι μια καταγραφή της μνήμης, καταρχήν. Γιατί χωρίς μνήμη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε τι είμαστε. Δεν ξέρουμε τι υπήρχε πριν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.
η εμπειρία μου είναι αυτή η μέρα σήμερα, που είναι πάρα πολύ θετική. Καταρχήν βλέπω μια ατμόσφαιρα που είναι πάρα πολύ οικεία και φιλική και αρκετή συμμετοχή από τον κόσμο, που σημαίνει ότι το φεστιβάλ είναι μες στην κοινωνία. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.